Καλημέρα. Τι κάνουμε? Ό,τι μπορούμε. Γιατί είσαι έτσι? Τι έγινε? Ο Νικόλας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και ασφαλιστικά μέτρα. Εδώ τα. Το έκανε τελικά, ε? Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, από εδώ και πέρα θα μιλάτε με το φίλο σας στα δικαστήρια. Μόνο στα δικαστήρια. Νομικά την έχει δέσει θαυμάσια την υπόθεση ο συνάδελφος. Αν δεν ήξερα, θα έλεγα ότι είναι δική σας δουλειά. Τόσο καλά, ε? Δεν φαντάσου. Μη χαίρεσαι. Θα δυσκολευτούμε πολύ να τον κοντράρουμε. Πώς λέγεται αυτός? Πετρίδης. Ζώρικος ο κύριος Πετρίδης. Ας τον έχουμε υπόψη μας για την εταιρεία. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός η δουλειά που την έκανε. Τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δική μας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ ικανό αντίπαλο. Ανασκουμποθείτε να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Για μισό λεπτό. Την υπόθεση την έχεις αναθέσει στην ώρα και τα Λουκά. Και έκανα πολύ καλά. Διότι, όπως θα διαπιστώσεις και εσύ, εδώ χρειαζόμαστε το βαρύ μας περιβολικό. Μάλιστα. Καταλαβαίνω γιατί ρωτάς, αλλά τα παιδιά ξέρουν. Άλλο η φιλία και άλλο η δουλειά. Ε, παιδιά. Ασφαλώς. Τέρμα το διάλειμμα στα γραφεία σας τώρα. Και πού είστε? Θέλω να με εντυπωσιάσετε. Εμένα πάντως με εντυπωσιάσαν ήδη. Τι εννοείς? Τίποτα. Έπιασες την πηχτή ή μόνο εγώ την ήξερα λάθος πηχτή? Την Τεβανόφωκα εννοείς. Αν την ήξερε θα έλεγα ότι είναι δική σας δουλειά. Ωραία, ευτυχώς δεν είναι μόνο δική μου ιδέα. Βέβαια, όποιος έχει μίγα, μιγιάζεται. Δεν έχουμε μίγα, αλλά εγώ μίγα έχουμε. Το πρόσεξα. Κοίτα να δεις τώρα που θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σκεπτικό που να αναιρεί το σκεπτικό του αντίδικου. Δηλαδή το δικό μας. Εμείς ενάντια σε εμάς. Ομολογώ ότι τέτοιες συγκινήσεις δεν περίμενα να θα μου προσφέρει αυτό το επάγγελμα. Εσύ, πόσο σχιζοφρενείς μπορούμε να είμαστε για να το κάνουμε αυτό? Εν τω μεταξύ, αν κερδίσουμε την υπόθεση, τη χάνουμε ταυτόχρονα. Και αντίθετα, αν τη χάσουμε, κερδίζουμε. Ας το, μην το συνεχίζεις, το έχω κάψει. Σύρμα, ο δικός μας. Φεύγεις? Φεύγω. Άντε, στο καλό. Για λύστε μου μια απορία. Ο Νικόλας το ξέρει. Το ποιο? Ότι θα στραφείτε εναντίον του. Ότι θα... Βασικά όχι. Ένα ώρα. Ναι, όχι. Δεν νομίζω ότι το ξέρει. Αλλά και αν δεν το ξέρει θα το μάθει. Δεν θα το μάθει. Λογικά, κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς θα μας δει και στο δικαστήριο. Δεν θα μας δει. Μάλιστα, θα το φέλετε για έκπληξη δηλαδή. Ωραίοι τύποι είστε. Και ύστερα λέτε για μένα. Ότι? Ότι είμαι σκληρός, αδίστακτος, ότι δεν λογαριάζω κανέναν. Συγγνώμη, μας τη λες τώρα. Όχι. Απλά εντοπίζω ότι αυτά που κατηγορείτε στους άλλους, τα κάνετε κι εσείς. Τι κάνουμε εμείς, ρε φίλε? Τη δουλειά μας κάνουμε. Αυτό ακριβώς. Μπροστά στη δουλειά και την καριέρα, σιγά μη λογαριάσουμε τη φιλία. Παιδιά, αυτός μας κάνει πλάκα τώρα, ε? Να εξηγείται αλλιώς. Ρε Σιμάνο, εσύ με τι μούτρα μιλάς? Με αυτά που διαθέτω. Συγγνώμη. Εδώ κονταροχτυπιέστε εσείς που είστε αδέλφια. Και σε πείραξε που εμείς ως επαγγελματίες υπερασπιζόμαστε τα δικά σου συμφέροντα κόντρα στον αδελφό σου. Εδώ θα μιλήσω, το χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά αυτό λέω. Ότι αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεθαριάζαμε. Γι' αυτό είμαστε φίλοι από παιδιά. Γιατί είμαστε μια από τα ίδια. Ε, όχι και μια από τα ίδια ακριβώς. Ε, πώς. Πρώτα βγάζετε κηρύγματα περί φιλίας και μετά στρέφεστε εναντίον του φίλου σας. Είμαστε επαγγελματίες δικηγόροι, αγόρι μου. Το γραφείο μας ανέθεσε αυτή την υπόθεση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή? Να ζητήσεις απαλλαγή, ίσως. Ζήτησα. Και ο πεθερός σου μου την απέρριψε με τα βδελιγμία. Σε κάλυψα. Τότε να παραιτηθείς. Τι είναι τούτος, ρε? Γιατί δεν παραιτείς εσύ από διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας? Αντί να κοντράρεσαι με τον αδελφό σου στα δικαστήρια.
Γιατί τότε θα κοντράρουμε και με το συμφέρον μου και δεν είμαι τόσο βλάκας. Ούτε κι εμείς είμαστε βλάκες να πάμε κόντρα στα δικά μας συμφέροντα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είδες. Συμφωνούμε. Μα δεν συμφωνήσαμε. Άστο. Σε τι. Νόρα, άστο. Ο Λουκάς το πιέσε. Ε, Λουκά. Μπροστά στο συμφέρον μας δεν λογαριάζουμε τίποτα και κανέναν. Που θέλω να καταλήξω. Μην μου ξανακάνετε κήρυγμα η κριτική. Οκ. Καλή δουλειά. Ναι. Πάντως δεν μπορείς να πεις. Σούπερ ελιγμός. Σε έφερε ακριβώς εκεί που ήθελε. Στο δικαστήριο σε είχε κατατροπώσει. Παράτα μας ρε Λουκά και εσύ τώρα. Θα μας τη βγει από αριστερά ο Μάνος. Χαλαρά. Εδώ το είχα. Να του το πω. Βούλος τώρα, ηλίθιε, δεν σε παίρνει. Εμείς δεν είμαστε σαν και σένα. Εμείς διακινδυνεύουμε τα πάντα για τη φιλία μας. Και εδώ η απόδειξη. Εμείς τη συντάξαμε. Ηλίθιε, εμείς. Ρε γλέντια που θα κάναμε, έτσι και το έχεις ξεφουρνήσει και αυτό. Πώς κρατήθηκα. Ο Θεός σε φώτισε. Γιατί θα σε είχα πνίξει εγώ στο επιτόπου. Δεν μπορώ να τα ακούω όλα αυτά, ρε Λουκά. Χαλάρωσε. Πάρτε από την καλή του την πλευρά. Ψάχνει και αυτός ο φουκαράς παρέα για την κόλαση και μας προτιμάει. Το φανταζόσουν ότι παρέα μας θα καταλήξει στα δικαστήρια. Εσύ μας φαντάζεσαι ποτέ εμάς τους δύο αντίδικους. Όχι και δεν θέλω. Ωραία, ποιος θέλει. Αλλά παίζει κάτι παιχνίδι η ζωή ώρες ώρες. Α, τώρα που είπες για τα παιχνίδια της ζωής. Άφησα ένα εγκεφαλικό στη μέση πριν. Και θες να το ολοκληρώσεις. Ναι. Για να ακούσω για τον ολέθριο γάμο. Συγγνώμη, εμείς είμαστε σοβαροί άνθρωποι τώρα. Α, προς Θεού. Ποιος διαδίδει τέτοιες κακοήθειες. Άλλος τρόπος να τη βοηθήσει δεν υπάρχει. Πρέπει να την παντρευτείς. Το παιδί χρειάζεται ένα πατέρα. Κουμπάρα. Έχει πατέρα, κουμπάρε. Δεν το πιάσε με τον Κρίνο. Στην περίπτωσή μας καλύτερα να έχει πατέρα τον Κρίνο παρά τον Νικόλα. Οκ. Okay. Αναγνώρισε το παιδί. Το γάμο τι τον θέλετε, ρε καμότο. Άρα, κουμπαρούλα, δεν μπορείς να το καταλάβεις, γιατί εσύ δεν θα κόλωνες να κάνεις ένα παιδί μόνη σου αν αυτό ήθελες. Και οικονομικά ανεξάρτητη είσαι, και το τι θα πει ο κόσμος αφήνει παγερά αδιάφορη. Με τη Δάφνη είναι διαφορετικά. Οκ. Okay. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Η Δάφνη είναι πιο ευάλωτη, πιο ευαίσθητη. Και εν τέλει, δεν θα τολμούσε ποτέ να γίνει ανήπανδρη μητέρα. Θέλει μια κανονική οικογένεια για το παιδί της. Εσύ αυτό το λες κανονική οικογένεια. Γιατί εγώ το λέω οικογένεια Άνταμς. Ε, καλά. Εντάξει. Το μέρος της Δάφνης το καταλαβαίνω. Η δική σου στάση πώς εξηγείται. Το έχουμε πει αυτά, κουμπάρα. Θέλεις να τη βοηθήσεις. Πειράζει που δεν με πείθει αυτό που λες. Μα τόσο εξωφρενικό σου φαίνεται πια. Δεν μπορεί να μην καταλαβαίνετε ότι μπλοκάρετε τη ζωή σας με αυτό. Κι όμως το κάνεις. Γιατί. Άντε πάλι, άντε πάλι. Λουκά, κάτι μου κρύβεις. Άλλη είναι η αιτία που προχωράς σε αυτό το γάμο. Μυστήριο καλύπτει την ξαφνική απόφαση του Λουκά. Κόψε την πλάκα και παραδέξου ότι κάτι άλλο συμβαίνει να τελειώνουμε. Οκ, okay, κάτι άλλο συμβαίνει. Τι. Α, όλα και όλα, κουμπαρούλα. Μου είπες παραδέξου να τελειώνουμε. Δεν είπες παίζουμε και τι συμβαίνει να τελειώνουμε. Δεν είναι αστείο. Συμφωνώ. Ούτε αστείο είναι, ούτε κανένα μυστήριο κρύβεται πίσω από την απόφασή μου. Το κάνω επειδή το θέλω. Έτσι απλά. Έτσι απλά, κουμπαρούλα. Και κόψε αυτό το κουμπαρούλα. Γιατί. Δεν θα μας παντρέψεις εσύ. Με εκνευρίζεις, Λουκά. Αφού από ό,τι έμαθα θα μας βαφτίσεις και το παιδί. Το παιδί θα το βαφτίσω. Για το γάμο να βρείτε άλλον. Δεν γίνεται. Αυτά πάνε μαζί. Στον Νικόλα πώς θα το πεις. Σε απλά ελληνικά. Όπως το είπε και αυτό στη Δάφνη όταν την άφηνε σύξυλη με τον ηφικό για την Εύα. Α, και πού είσαι. Ως κουμπάρα, οφείλεις να με βοηθήσεις να βρω ένα καλό δαχτυλίδι για τη μέλουσα γυναίκα μου. Δάφνη. Λουκά. Α, δεν θέλω τέτοια. Πρέπει να σοβαρευτούμε, σε λίγο παντρευόμαστε. Ήρθα να ορίσουμε ημερομηνία. Και να κανονίσουμε, γιατί τώρα έχουμε πολύ τρέξιμο με τις διαδικασίες, ε. Ναι, το έχω ξαναζήσει αυτό. Λοιπόν, απόψε θα πάω στον Νικόλα να το πω. Να τελειώνουμε και με αυτό.
Γιατί από αύριο μπαίνουμε σε δικαστικό μαραθώνιο. Από αύριο, Θα το πέσουνε πολλά, λες, ε. Ναι, αλλά από την άλλη καλύτερα. Γιατί τώρα με τη φουρτούνα που έχει με το Μάνο, αυτό δεν θα το πολύ καταλάβει. Ρε Λουκά, θα είστε εναντίον του εσύ εκείνη ώρα. Τώρα είναι ερωτήσεις αυτές που κάνεις στο μέλλον, άντρα σου. Τόσο λίγο με ξέρεις. Δεν θα είστε. Θα είμαστε. Αλλά ένα δίχτυ προστασίας το έχουμε απλώς. Δηλαδή? Δηλαδή δεν χρειάζεται να ξέρεις περισσότερο. Ναι. Άσχετο. Αυτό είναι το δαχτυλίδι του γάμου. Πάρ' το, δες το. Ελπίζω να σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Πλάκα κάνεις. Όχι, γάμο το, και το έλεγα. Τίποτα εκείνη, επέμενε. Να δεις που το κάνει επίτηδες για να μου αρνηθείς. Είναι ώρα το διάλεξε. Εμένα μου άρεσε ένα άλλο που είχε ένα διαμαντάκι σε σχήμα καρδιά. Καλά, σταμάτα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τότε γιατί φρίκαρες που το είδες? Δεν φρίκαρα, απλώς δεν το πίστευα. Γιατί? Σήμερα επέστρεψα στον Νικόλα το δαχτυλίδι που μου είχε δώσει. Δεν το πιστεύω. Γι' αυτό σου λέω, πλάκα μου κάνεις. Ποιο είναι πιο ωραίο? Αυτό βέβαια. Γιατί αυτό μου δείχνει ότι η ζωή άρχισε να μου επιστρέφει πίσω ό,τι μου πήρε. Και ότι αλλάζει προς το καλύτερο. Εννοείται, κούκλα μου. Με ωραιότερο δαχτυλίδι και ασυγκρίτως καλύτερο γαμπρό. Γυρίζει ο τροχός, Δαφνούλα. Λουκά μου, Λουκά μου. Καλώς ήρθατε, πώς αποδείχνω. Γεια. Όπα, δεν ήξερα πώς σας πετύχω στο τραπέζι. Άμα δεις φαΐ, κάτσε. Άμα δεις ξύλο, φεύγα, λέγανε παλιά. Μόνο που εγώ δεν θέλω να φάω γενικώς. Ούτε φαΐ, ούτε ξύλο. Με το νέο από εδώ ήρθα για να μιλήσουμε. Κάτσε, ρε Λουκά. Να σου βάλω κάτι να πιείς. Όχι, δεν χρειάζεται. Μη σε σκόψω και πάνω στη χώνεψη. Για πες, έχουμε ένα νεότερο? Έχουμε ένα και ίσως είναι και καλύτερα που σας βρήκα μαζεμένους εδώ. Άντε, πες το. Λοιπόν, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, αύριο ξεκινάμε ένα πολύ σοβαρό αγώνα. Καλό θα ήταν λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Δεν λέει να το μάθεις από άλλους. Ευχαριστώ. Τι συμβαίνει, ρε εσύ? Λέγε, με κάνεις και ανησυχώ? Όχι, να μην ανησυχείς καθόλου. Για ευχάριστο νέο πρόκειται. Δηλαδή, αν ήταν για δυσάρεστο, τι πρόλογο θα έκανες? Οκ, χωρίς προλόγους λοιπόν. Εγώ και η Δάφνη παντρευόμαστε.